Καλησπέρα σας. Μεταδίδουμε τα τελευταία νέα από το χιονιά που έχει παραλύσει την Αττική. Προσοχή. Οι δρόμοι στην Αθήνα, σε όλα τα βόρεια προάστια, αλλά και ευρύτερα στην Αττική έχουν παγώσει και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων χωρίς αλυσίδες είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Εκατοντάδες αυτοκίνητα έχουν τεραπάρει και η κίνηση, ακόμη και με τη μικρότερη ταχύτητα, είναι αδύνατη. Και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας έχει παγώσει στο ύψος της Μαλακάσας και έχει κοπεί στα δύο. Στα βόρεια προάστια της Αθήνας, δύο αυτοκίνητα του στρατού, δύο ΡΕΟ για την ακρίβεια, έχουν ήδη αρχίσει να ρίχνουν αλάτι στους παγωμένους δρόμους και το ίδιο θα κάνουν από τα ξημερώματα για να ανοίξουν οι δρόμοι. Όσοι λοιπόν δεν μπορούν να αναβάλουν τη μετακίνησή τους, να μην βγουν στον δρόμο χωρίς αλυσίδες. Πριν από λίγο, η Τροχέα ανακοίνωσε ότι άνοιξαν οι δρόμοι προς Καπανδρίτη, Οροπό, Μαρκόπουλο και Αυλώνα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως οι μαθητές και οι γονείς τους. Αύριο λοιπόν Δευτέρα, τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά στην Ανατολική Αττική, επαναλαμβάνουμε στην Ανατολική Αττική, θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας. Στην Ανατολική Αττική ανοιχτά θα είναι μόνο τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, στο Παλαιό και Νέο Ψυχικό, στο Παπάγου, στο Χολαργό, στη Φιλοθέη, στο Χαλάνδρη, στη Νέα Ιωνία και στο Νέο Ηράκλειο. Στην υπόλοιπη Αττική, δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων, στα δυτικά προάστια, στην παραλία, στον Πειραιά, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο μας, το αναλυτικό μας δελτίο, στις 12.